Το περίμενες αυτό το βίντεο! Δεν το περίμενες. Ή μπορεί να το περίμενες κιόλας αν τελικά το έβαλα πρεμιέρα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι το σημερινό βίντεο θα έχει να κάνει με μια πολύ ιδιαίτερη ταινία. Μια ταινία που θα μας διδάξει πολλά και θα μας κάνει να αναθεωρήσουμε κιόλας για κάποια από αυτά. Γιατί στο σημερινό βίντεο, guys, θα μιλήσουμε για την ταινία του 1995 Mortal Kombat. Τη ταινία που στοίχισε μόλις 18 εκατομμύρια δολάρια και έφερε πίσω στα ταμεία 125 ολόκληρα εκατομμύρια δολάρια. Προετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το σημερινό βίντεο θα έχει πολύ ξύλο. Είστε έτοιμοι λοιπόν να μπούμε στον κόσμο του Mortal Kombat? Λοιπόν, φύγαμε! Spoiler warning πριν καν αρχίσω, γιατί παιδιά τα καλή κακή, τι να κάνουμε, περιέχουν πολλά spoilers. Να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε. Τι γίνεται ρε, πάλι ο Μιτσάρας με τον Τάτσουν παίρνει από κάτω. Ακούστε παιδιά τι έχει παιχτεί με αυτή την ταινία. Όπως ισχύει μέχρι και σήμερα, έτσι και τότε υπήρχε αυτή η προκατάληψη, αυτή η κατάρα θα λέγαμε, με τις video game movies, τις ταινίες δηλαδή που στηρίζονται σε video games. Κανείς όμως δεν ήθελε να ασχοληθεί με ένα τέτοιο project. Κανείς εκτός από τον κύριο Lawrence Kazanov, ο οποίος μόλις πήγε στα γραφεία της εταιρείας που δημιουργούσε το video game Mortal Kombat και είδε το τι παίζει με το όλο story, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που έκανε τα πάντα για να το φέρει στη μεγάλη οθόνη. Ο Kazanov λοιπόν, για τους λόγους που προανέφερα, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει έναν σκηνοθέτη για την ταινία του. Όμως ο σκηνοθέτης που τελικά βρήκε, ο Paul Anderson, δεν ήταν απλά ένας σκηνοθέτης, αλλά και τεράστιος φαν των παιχνιδιών Mortal Kombat. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να καταλάβετε γιατί η συγκεκριμένη ταινία είναι εκτός από ταινία και ένα μάθημα ζωής. Αχ, πού πόρε ταινία και τα δικά μου κόκαλα πόνεσαν. Τι ξεκίνημα είναι αυτό, μωρέ? Εγώ? Μα δεν έχω αδερφό. You will be next. Όχι ρε φίλε, ηρέμησε. Εγώ βιντεάκια κάνω στο YouTube. Την πλάκα μας ρε φίλε να κάνουμε. Εγώ θα τα πληρώσω τώρα. Πού ξύπνησε αυτός ρε στο Matrix? Πάντως ο παππούς του τύπου λακωνικότατος. Δεν λέει και πολλά. Αδερφός νεκρός, γύρνα σπίτι. Αυτά. Άρα να καταλάβω από αυτό που έγινε μόλις τώρα ότι αυτό που είδε ο Λιού δεν είναι απλά ένα όνειρο, αλλά ένα όραμα. Let's go. Lockdown tight. It better be. I want Kano. Trust me, Sonya. I trust one person on this planet, Jax. You're talking to her. Oh, γεια σου, Σόνια. Παιδιά, έχουν μπει δύο άτομα με καραμπίνα μέσα, μήπως να φοβηθούμε λίγο? Όχι, ε, οκ. Good boy. She's here. Αυτός ο χλιμίτζουρας, κυρίες και κύριοι, είναι ο Κέινο, όπου όπως μαθαίνουμε έχει σκοτώσει τον συνάδελφο της Σόνια, γι' αυτό και εκείνη τον κυνηγάει. Let's make sure she's on that thing. Sonya Blade must be at the tournament. Και όπως φαίνεται από τα λεγόμενα του Σανκ Τσούγκ, η Σόνια θα είναι και πολύ σημαντική χαρακτήρας για την ταινία μας. Might be me and Sonya should share a cabin. If so much as touch your Kano, you're going to need a seeing eye dog. Ρε Kano, τι έπαθες ρε φίλε? Παιδιά, φανταστείτε να του έλεγε τίποτα για το χέρι του, ε! Δείτε παιδιά, ο τύπος που πυροβολεί με αυτόματο μέσα στο κλαμπ και δεν πετυχαίνει ούτε τη Σόνια ούτε κανέναν από πίσω. Και αυτοί που είναι από πίσω και χορεύουνε δεν καταλαβαίνουνε Χριστό, συνεχίζουνε και δίνουνε πόνο. Ρε τι ναρκωτικά σας έχουνε δώσει? Where's Kano? Ναι, μήπως να μην τον πυροβολούσες άμα ήθελες να του κάνεις ερωτήσεις μετά?
Παιδιά, ο τύπος είναι τόσο ποζέρι που περιμένει να ανοίξει ολόκληρη η πόρτα για να ξεκινήσει να περπατάει. Σε αυτή τη σκηνή, παιδιά, θέλω να δείτε τον τύπο που κρατάει το ματσούκι και δεν έχει ιδέα από πολεμικές τέχνες και το κουνάει λες και κάνει κουπί. This is where you fall down. Ευχαριστώ. Where do you get these guys? Και ευτυχώς όλη αυτή η σκηνή ήταν ψεύτικη, κυρίες και κύριοι, γιατί αλλιώς δεν θα ξανασηκωνόμουν, σας το λέω. Και εδώ μόλις είδαμε την αναπαράσταση της συζήτησης του Τζάρετ Λέτο με τους δημιουργούς του Suicide Squad. Hey, mister, you're in my chair. Ο δάσκαλος του Johnny Cage, λοιπόν, διαβάζει μια εφημερίδα που στο εξώφυλλό της λέει πως ο Johnny Cage είναι ψεύτικος, υπονοώντας ότι δεν γνωρίζει από πολεμικές τέχνες και τέτοια. Και τι τον συμβουλεύει να κάνει? Να ανοίξει δικό του ντότζο? Όχι. Να κάνει μια τηλεοπτική επίδειξη των ικανοτήτων του? Όχι. Ή να πάρει μέρος σε ένα μυστηριώδες τουρνουά σε ένα απομακρυσμένο νησί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας? Πολύ σωστά. Άρε δάσκαλε, γνώστης. Leaves Pier 40, Hong Kong, tomorrow. Α, έτσι εξηγεί την παπάντζα που του είπε. Εντάξει, δεν νομίζω ποτέ να χάψει αυτό το πράγμα ο Johnny Cage, αφού δεν βγάζει κανένα νόημα αυτή η λύση. Ο Λιού, λοιπόν, που γνωρίζαμε στην αρχή, πηγαίνει πίσω στο σπίτι για να βρει τον παππού του, όπως του είχε ζητήσει στο γράμμα. Δείτε, παιδιά, τους πιτσιρικάδες που είναι από πίσω από τους ηθοποιούς και τους κοιτάνε με ένα βλέμμα απορίας, γιατί δεν έχουν ιδέα γιατί διάλογο τους έχουν βάλει εκεί. Ο παππούς του πρωταγωνιστή μας, λοιπόν, του Λιου Κάνγκ όπως λέγεται, του λέει εν ολίγης ότι ο αδερφός του πέθανε γιατί προσπαθούσε να κάνει αυτό που κανονικά θα έπρεπε να κάνει εκείνος, να πάρει μέρος δηλαδή σε αυτό το περιβόητο τουρνουά. It wasn't enough that you filled my head with that nonsense. To save the world is not nonsense. Men fighting in a simple contest. Don't decide these things, grandfather. How can you, a wise man, believe this? Άσε μας, ρε Λιού. Εδώ ο άλλος για να πάει στο τουρνουά του είπε για δικαιολογία ότι θα φτιάξει τη φήμη του. Αυτός επήραξε σένα. I want to represent the Order of Light at the tournament. For what reason? The man who killed my brother will be there. Oh yes, I forgot. We're fighting for the fate of the world. Πω πω, Λιού, ήσουν πολύ πιστικός, έτσι. Εγώ σε πίστεψα. That's why you left the temple and ran away. Ρε παιδιά, ποιος μιλάει από μικρόφωνο και του έχουν βάλει και ηχό? Ναι, οκ, αλλά μήπως να μας κοιτούσες κιόλας? Το τεράστιο καπέλο, τι φάση, για τον ήλιο το φοράς ή για να κάνεις αυτό το εφέ με τη φωνή? Lord Raiden. Raiden? Grandfather, get up! This isn't your god of thunder and lightning. He's just a beggar. Βρε χαλβαλιού, για να υποκλίνονται όλοι και να τον πιστεύουνε, κάτι θα είναι κι αυτός. Βούλος το επιτέλους, όλα τα ξέρεις. So you're going to win the tournament. Yes, I am. Show me how. If you are raided. Άντε πάλι. Μυαλό δεν βάζεις εσύ. I've had enough of this. I'm going to find my brother's killer at the tournament. With or without your consent. Καλά, εσένα θα φάει μαρμάγκα. Αυτοί δεν θα πάθουν και τίποτα. Ψιλοχέστηκαν. He isn't ready, my lord. And we've lost so much time. But there is no one else. Αφού έχετε μόνο αυτόν, μην μας το παίζετε μάγκες τότε. Σκάστε και εκπαιδεύστε τον. Α, τελικά ο Cage πήγε στο ραντεβού για το τουρνουά που θα αποκαταστήσει τη φήμη του. Με κάποιο τρόπο. Give me a break. Hey. Δεν είναι φοβερό το ότι η εφημερίδα, το εξώφυλλό της δηλαδή, είναι τίγκα κινέζικα και γράφει μόνο δύο λέξεις ίσα ίσα για να καταλάβει το κοινό ότι πρόκειται για το ίδιο άρθρο? Σκηνοθέτη, γκικάκια είμαστε, όχι χαζί. You're Arlene, aren't you? I saw a couple of your films. Listen, you can't fake those moves. Yeah, well, tell that to the press. Όχι, δεν κατάλαβες, το εννοώ. Πες τα μετά στους δημοσιογράφους. Μην έρθω τσάμπα. Hey, pal, when the ship comes in, could you put these on board? You want me to carry your luggage? Cage, παλικάρι μου, σιγά σιγά καταλαβαίνω γιατί πίστηκες να πας στο τουρνουά.
τέτοιο στόκο ούτε σε οικοδομή δεν βρίσκεις. I pay money, you carry the bags. I got it. Good. Τι, αυτό ήταν. Δεν θα αντιδράσεις. Δεν θα του πεις κάτι, δεν θα τον βρίσεις. Ή τουλάχιστον τρέξε να σώσεις τη βαλίτσα. Thank God I didn't ask him to park the car. Καλό ήταν αυτό ρε Τζόνι, αλλά να σου πω την αλήθεια, σε βρίσκω λίγο ρατσιστή. What is that? Ευχαριστώ ξόγαμο του Μορφέα από το Matrix. Ρε, ξεκίνησε το καρναβάλι στο Hong Kong και δεν μου είπε κανένας τίποτα. That's it. Hold on. Come to Papa. Sonia, don't get on that thing. Hey, Sonia. Ναι, ναι, Τζαξ, μόνο μη φωνάζεις τόσο δυνατά, ε, τα αυτιά μας πήρες. Hey, you. All right, tough guy, you wanna get... Enough. Ου, πώς ανέβηκε αυτό στο καράβι, αφού την ώρα που έτρεχε αυτό είχε ήδη φύγει. Έχει skill mega jump η Σόνια. Δεν το θυμόμουν. Hi, Johnny Cage, you are? Where's Kano? Α, χάρηκα where is Kano, Θωμάς. Δείτε παιδιά που ο ηθοποιός δεν έχει ιδέα από το πώς να κάνει υποκριτική ως αστυνομικίνα και απλά της έχουν δείξει να κάνει καθισματάκια κάθε φορά που θέλει να σημαδέψει κάπου. I'm looking for a murderer. He boarded this ship. I'm impressed, but it is my boat and if you'd like a tour, I'd love to give it to you myself. Άτσα ο Ασιάτης πέσιμο! Hey, be nice to the lady. She's just doing her job. Εσύ τώρα μωρί τσουτσού και έτσι τι πετάγεσαι! When I want backup, I'll radio for it. Ακριβώς! Μπράβο ρε Σόνια! Ω, ένα τέταρτο ταινίας και μας δίνεις και Sub-Zero και Scorpion μαζί σε τάκι! Α, ταινία πολύ καλά το πας! Scorpion and Sub-Zero, deadliest of enemies. Move aside! Εντάξει, decent CGI. Δεν το περίμενα. Ναι, άντε επειδή είναι 1995, να το φάω και αυτό το εφέ με το χερόφιδο. Enough. Ε, όχι, είπα. Αυτό παραπάει. Your sideshow freaks attack my fighters. That is expressly forbidden before the tournament. Ποιους μαχητές σου βρε Γκάνταλφ των φτωχών. Ο ένας μόνο από αυτούς σε ξέρει και αυτόν τον έδιωξες λίγο πριν. What tournament? Έχω αρχίσει και τη συμπαθώ πολύ τη Σόνια, παιδιά. You really are, Raiden. No shit, Sherlock. Καλά ρε, τώρα το κατάλαβες. Mortal Kombat δεν έχεις παίξει ποτέ. What is going on here? Who is this guy? Let's just think this through. There is a rational explanation for this. Άστο, Σόνια, άστο. Έχει ο Λιού μια λογική εξήγηση. He's Raiden, god of lightning and protector of the realm of Earth. Ορίστε, τώρα όλα εξηγούνται. Παιδιά, όποιος έχει άλλες ερωτήσεις, τώρα που είναι ο λιούς ζεστός, ε! Listen. What you're about to face is vastly more important than ego. Ο Raiden, γιατί ακούγεται συνεχώς λες και σφίγγεται στην τουαλέτα? Εκτός κι αν εκεί που κάθεται δεν είναι ένα απλό παγκάκι. Listen. Ο Raiden λοιπόν λέει στους μαχητές του ότι έχουν επιλεγεί να υπερασπιστούν το βασίλειο της γης σε ένα τουρνουά που ονομάζεται Mortal Kombat. Defended from who? Ευχαριστώ ρε Σόνια. Α, πρώτη φορά συναντώ χαρακτήρα που ρωτάει αυτά ακριβώς που θέλω να ρωτήσω κι εγώ. Your world is but one of many realms. One of them is a forsaken land called Outworld, ruled by an immortal who has crowned himself emperor. Πολύ μεγάλη φαντασία έχει και το παρατσούκλι του. Τι φτιάχνουμε? Αυτοκρατορία. Άρα πώς θα λέγομαι? Αυτοκράτορας. Άρα αυτός αυτοκράτορας θέλει να κάνει ντου στη γη, όμως δεν μπορεί, για ποιο λόγο λέτε? Επειδή δεν έχει αρκετό στρατό? Φοβάται το Σούπερμαν? Όχι, τίποτα από όλα αυτά. To enter the realm of Earth, the Emperor's demon sorcerer Shang Tsung and his warriors have to win 10 straight victories in mortal combat. Εντάξει, άρα έχουμε άλλες 10 ευκαιρίες για να τους κερδίσουμε. Δεν αγχωνόμαστε. They have won 9. This will be the 10th tournament.
Άκυρο, αγχωνόμαστε. A handful of people on a leaky boat are gonna save the world. Ρε Ζωνιά, τι θα γίνει, θα μας πάρει τη δουλειά. Why are you telling us this? What about the others? They are all great fighters, but I have looked into their souls and yours. Σόνια, ξέρεις τι θα είδε μέχρι να φτάσει στην ψυχή αυτός, ε? Να μου χάθεις ματάκια. One of you three will decide the outcome of the tournament. The fate of billions will depend upon you. Τι έγινε? Ρε, τα bloopers έβαλα. Και συγκεντρωθείτε τώρα, παιδιά, γιατί θα δείτε τον άνθρωπο που έχει επιλογή για να σώσει το βασίλειο της γης. Τι λέτε, έχουμε ελπίδες? Okay. I give up. Θέλω, παιδιά, όμως εδώ να προσέξετε τη λεπτομέρεια ότι τα μπατζάκια της Σόνια και του Λιού είναι βρεγμένα μέχρι ένα σημείο, επειδή έχουν κατέβει και αυτοί από τη βάρκα. Μια λεπτομέρεια που δεν περιμένεις να τη δεις σε μια ταινία τέτοιου επίπεδου. Ah, no more steps. Great. Can't wait to see what the bathrooms look like. Πολύ καλό, ρε Κέιτζ. Πάντως, αν θέλεις όντως να μάθεις για τις τουαλέτες, ρώτα τον Ρέιντεν. Αυτός σίγουρα ήδη θα τις έχει επισκεφτεί. Ου, καλησπέρα. Καινούρια στο νησί. Πουα, τι είπε, ρε, ο Γιάννης ο σοφός. Τρέμε, Ρέιντεν. Κόφτω. Princess Kitana. Watch her carefully, reptile. Πού, δεν ήμουν έτοιμος, τα μάτια μου! Λοιπόν, παιδιά, ό,τι φάγατε, φάγατε. Τώρα σειρά έχει το show με τίτλο «Ιδρωμένα κορμιά». You're here to compete in mortal combat. And now for a taste of things to come. Ωραία, επειδή όμως δεν βλέπω να έχει και πολύ χώρο εδώ πέρα, μήπως να πηγαίναμε έξω? Χα, okay. Εγώ δεν μαζεύω μετά, σας το λέω. Πολλά άλλα τα φιλαράκι, να το κοιτάξεις. Ρε εσύ, τι έπαθες? Παιδιά, ένα ερημιστικό στο παιδί! Κάτι τον έπιασε! Ναι, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό, αλλά εντάξει. Το αποτέλεσμα μετράει. That's Kano. Forget about Kano. Who's the other guy? Yeah, so then he freezes this guy, right? Τι μπούτι τρώει ο τύπος, ρε, είναι τόσο μεγάλο. Ανθρώπινο. Almost lost my lunch. Disgusting. Απ' το στόμα μου το πήρες. Παιδιά, με συγχωρείτε, δώστε μου λίγο χρόνο να συνηθίσω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γκόρο, ο πρωταθλητής μας, όπως μας είπε πιο πριν ο Σανκ Τσούγκ. Now when do I get paid? After you fought the girl, remember, she's not to be harmed, only humiliated. Δηλαδή, τι να της κάνει, ρε Τσούγκ, να την αρχίσει τα μπινελίκια. Princess Kitana. The Emperor's adopted daughter? Why should I worry about her? Princess Kitana is 10,000 years old and the rightful heir to the throne of Outworld. Τι? 10.000 ετών είναι? Άστο, Λιού, άστο, ρε φίλε. 10.000 χρόνια θα έχει πάρει όλο τον εξώκοσμο. The Emperor will not tolerate failure. I do not fail! Καλά, ρε μαν, ηρέμησε. Κατέβασε τα χέρια κάτω γιατί βρωμάνε και η μασχάλη σου, όχι τίποτα άλλο. Έχεις και 4 πάνω θεμάς. Let's get out of here. Οχ, την κάτσατε τώρα. Σόνια, γιατί μονίμως, ρε κορίτσι μου, έχεις αυτή τη στραβωμένη μούρη? I smell something. Bullshit. Α, έτσι εξηγείται. Οκ. Okay. Ναι ρε, πάμε λίγο ξύλο να γουστάρουμε. Συγγνώμη, άντε ο Μεσαίος έχει δικαιολογία που πηδάει να κλωτσίσει. Οι άλλοι δύο, τι ακριβώς προσπαθείτε να κλωτσίσετε?
ακροβατική ρόδα για τη φιγούρα. Πάντως, παιδιά, για ταινία με τόσο χαμηλό budget, οι σκηνές μάχης, η χορογραφία τους, αλλά και η κινηματογράφησή τους, είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής. Brilliant. Absolutely brilliant. So why don't you show me what you plan to do about them? Ναι, έλα πάμε, δεύτερος γύρος. Τι όχι ρε Raiden, άσε μας να δούμε λίγο ξύλο ρε φίλε. I don't think so. Πρώτον, σταμάτα με αυτό το cringe γελάκι και δεύτερον, ξόμινες από ρεύμα, τι έγινε, γιατί το δάχτυλο έμεινε σηκωμένο και δεν γινόταν τίποτα. You guys are lucky you stopped us. Αυτή ναι, εμείς πάλι όχι. Στη συνέχεια, παιδιά, ο Raiden λέει στους πρωταγωνιστές μας ότι ο Shang Tsung είναι πολύ δύσκολος σαν αντίπαλος και όταν τον αντιμετωπίζεις, είναι σαν να αντιμετωπίζεις μια ολόκληρη λεγεώνα με εχθρούς. Άρα με αυτό καταλαβαίνουμε κιόλας ότι ο Shang Tsung θα είναι και το final boss της ταινίας μας, οπότε το περιμένουμε και επικό. Let Mortal Kombat begin. Ρε ταινία μου γλυκιά. Μας έχεις χαϊπάρει τόση ώρα για αυτό το περιβόητο τουρνουά που θα κρίνει την τύχη του κόσμου και της γης και το ξεκινά σε μια παραλία με 20 άτομα να κοιτάνε. Ο Γιάννης ο Κλουβής πάντως δεν βλέπω να την πετάει τη ρετσενιά του ψεύτικου από πάνω του με τόσο λίγο κόσμο. Τα αγαπεί εγώ. Your soul is mine. Τι βλέμμα ήταν αυτό ρε, μιλάμε του ρούφηξε την ψυχή. Fatality. Ελένα, Χ, τετράγωνο, μπρος πίσω, δέλτα. Okay. Για να το θυμάμαι. Now look at this. This little baby brings back memories now, doesn't it? It put a big smile on your partner though. Ear. To ear. Το Τζόκερ σκότωσε. Δείτε εδώ παιδιά που ο ηθοποιός δεν μπορεί να του κάνει κανονικό κεφαλοκλείδωμα σταυρώνοντας τα πόδια γύρω από το κεφάλι του, όμως η σκηνή συνεχίζεται κανονικά. Right. Στο επόμενο πλάνο όμως το παίρνουν χαμπάρι και το διορθώνουν. I'll give me a break. Okay. Sony wins. Fatality. Ξέρω ότι η Σόνια στο βιντεοπαιχνίδι δεν τα σταυρώνει τα πόδια και ότι μπορεί και έτσι να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Όμως παιδιά, εάν ίσχυε αυτό, τότε ας μην το διορθώνανε στην επόμενη σκηνή. Και στα καπάκια η ταινία, επειδή είναι ανοιχτοχέρα, σου δίνει κι άλλη μάχη. Johnny Cage vs. Scorpion. Get over here! Πάντως η ταινία φαίνεται να είναι πολύ πιστή στο video game και όσον αφορά την εμφάνιση των ηθοποιών και όσον αφορά τις κινήσεις τους αλλά και τις ατάκες που λένε. Μπράβο ταινία. Τι έγινε ρε, οφθαλμαπάτη ήταν τόση ώρα όλο αυτό. Welcome. Καλώς σας βρήκα. Δείτε τι ωραίο ξύλο παίζουν ρε παιδιά. Ξέρω ότι το έχω πει πολλές φορές, αλλά δείτε το. Ναι ρε Γιάννα ρε, πέσε πάνω του, πάμε! Ναι ρε, ρίχτε ένα fatality! Γιατί δεν έβγες εκεί πάνω ρε! Που να πέσεις κάτω και να σπάσουν τα παίδια σου όλα ρε. Get down here. Ουχ, τι θέλω και μιλάω ρε. Πάντως εγώ να ξέρετε τώρα είμαι με τον Σκόρπιον. Επίσης πάντοτε αναρωτιόμουν πως να ήταν ο Σκόρπιον χωρίς τη μάσκα ρε παιδιά. Στο διάλο, βάλτε πάλι μωρέ. Τι θέλω και ρωτάω. Σιγά βρε ταινία, τι άλλο θα κάνει αυτός ο Cage. Ωπα ρε!
Ναι! Ναι ρε ταινία! Τέτοια θέλουμε! Ναι! Αφιερωμένο ρε από το Γιάννη για όλους εσάς. Άντε πάλι με την παραλία. Εγώ παιδιά πιστεύω ότι ο Σαν Τσουνγκ βαριέται να βγαίνει μόνος του και διοργανώνει μάχες για να τον διασκεδάζουν. Αλλιώς δεν εξηγείται. Άντε, σούφεξε. Τουλάχιστον και να τις φας, θα είναι από το μωρό. If you won't fight with all of your heart, there is no hope. What do you care if I win or lose? Πολύ διακριτικό κοιτάνα. Κανείς δεν σας πήρε χαμπάρι. Αράξτε λίγο ακόμα να τα πείτε. To win your next match, use the element which brings life. What? Kitana! Με γρίφους μιλάς, γερόντισα. That's enough. You disappoint me. Εμένα να δεις. Πάντως, ρε κοιτάνα, πες του, ποιο είναι αυτό το ρημάδετο υλικό που χαρίζει ζωή και του τα λες με γρίφους και τον μπερδεύεις. Ο Ρέιτεν κουβαλάει νερό. Φάνηκε επιτέλους και σε κάτι χρήσιμο σε αυτή την ταινία. Και μία φυσιολογική ταινία θα έλεγε, έχω δείξει ήδη 4 μάχες απανωτά, οπότε ας καλμάρουμε λίγο. Όχι αυτή. Ξύλο! 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 Πίδημα και μπουνιά στον αέρα χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Παίξ' το πάλι. Use the element which brings life. Και επειδή όπως έχουμε όλοι καταλάβει δεν του κόβει και πολύ του λιού, η Κιτάνα εμφανίζεται και πάλι για να του πει να χρησιμοποιήσει το υλικό που χαρίζει ζωή. Κιτάνα, πάλι καλά που είχε πέσει ο ένας ο κουβάς και πάγω στο νερό. Αλλιώς ο Λιού ακόμα θα σκεφτότανε ποιο ήταν το υλικό που χαρίζει ζωή. Είχα ξεχάσει εσένα. Is it time? Yes, we've let these humans win enough. Εντάξει μωρέ, σιγά. Πόσο καλός μπορεί να είναι πια. Α. Λοιπόν και από εδώ και πέρα θέλω να μετρήσετε πόσες φορές θα σηκώσει ο Γκόρο τα χέρια ψηλά. Περιμένω στο τέλος να μου γράψετε κάτω στα comments. Με το καλημέρα γράψαμε ήδη μία, έτσι. Μια μπουνιά έδωσε ο τύπος και το ζει με το κοινό. Ναι ρε, τον έριξα κάτω, πάμε άλλη μία. Ναι, τον έριξα και δεύτερη! Finish him. Πω, τώρα θα του κάνει κάτι πολύ σκληρό, παιδιά. Δεν θέλω να βλέπω. Time to die. Τι, αυτό ήταν. Δεν πειράζει. Όχι ρε αυτόν. Αυτόν πολύ τον είχα συμπαθήσει. Πώς τον έλεγαν είπαμε. Αλλά παιδιά να ξέρετε, μάθημα ζωής. Εάν κάποιον ή κάτι δεν ξέρετε πώς να το κερδίσετε, καλό θα ήταν να ρωτάτε τον ειδικό. How could we possibly beat something like that? Good question. Goro can be killed. Shang Tsung's power can be destroyed by mortal men and women. Ναι, τα παιδιά ρώτησαν πώς θα γίνει αυτό, Raiden, ξύπνα. Only one thing can defeat you. Ρε, αυτό το ξέρουμε. Τον τρόπο δεν μας λες όμως. You must be prepared. Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σου, Raiden. Πραγματικά δεν ξέραμε τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Challenging Goro, eh? As you wish. Αφού λοιπόν ο Raiden δεν τους είπε τίποτα,
ο Τζόνι Κέιτζ είπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, οπότε πάει και προκαλεί ο ίδιος τον Γκόρο. Όμως για να γίνει το αίτημά του αποδεκτό, πρέπει να γίνει αυτό. In return, I reserve the right to challenge the winner myself, or another of my choosing. You got it, pal. I don't think so. Ρέιντεν, άστο ρε παλικάρι μου, και άργησες και βλακία θα πεις πάλι. Too late, Lord Raiden. The rules are quite clear. A deal's a deal. Ορίστε, δεν σας το είπα, αφού ο άνθρωπος είναι κατάλληλος. What have you done? I made a choice. Τι έκανε? Αφού εσύ δεν του είπες τίποτα πριν, είπε ο άνθρωπος να κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Τώρα θα τα πληρώσει ο Cage επειδή εσύ είσαι ο χειρότερος δάσκαλος στην ιστορία. This is our tournament, remember? Mortal Kombat. We fight it. Τι χαίρεσαι βρε Πολύμπριζο, από μόνος του τα κατάλαβε, εσύ δεν του είπες τίποτα. Οπα, ο Γκόρο, ρίξε ένα παραγυρισμό ρε μαν, ώρα είχες. Αυτός είσαι. Ναι, φτάνει τώρα. Φτάνει ρε! Τι ψωνάρα είναι αυτή! Πάντα θεμάσα στα πνιγόμεσα που έπλεξα. Δεν είσαι μικρή. This puny mortal will be no trouble. Alright. Πάρτα ρε! Να μάθεις να πανηγυρίσεις κάθε 5 δευτερόλεπτα. Τι, δηλαδή να φύγω από εδώ που με βλέπουν και τόσα άτομα? Τουλάχιστον κάτσε να ρίξω άλλον ένα πανηγυρισμό. Ωραίος! Και επειδή παιδιά ο χρόνος του Γκόρο στην ταινία φαγώθηκε με τους πανηγυρισμούς, This is where you fall down. Άντε στο καλό, γιατί μας τα κάνεις τούμπανο. Ναι ρε φίλε, αλλά το δικαίωμά σου είναι να προκαλέσεις όποιον θες και αυτός που θα προκαλέσεις, εάν θέλει να δεχτεί, okay. Όχι να τον απαγάγεις. Where's he taking her? To the Empress Castle, in the wastelands of Outworld where I cannot follow. Όχι ρε Raiden, ρε γαμώτο, δεν μπορείς να ακολουθήσεις, ε. Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς εσένα και μας ήσουν τόσο χρήσιμος. There is one last rule. He neglected to mention it. Ναι, γιατί όλους τους άλλους κανόνες εσύ τους είπες. Μόνοι τους κατάλαβαν. Τέλος πάντων, για πες. She has to accept the challenge, or there can be no final combat. I have nothing further to teach you, Liu Kang. Οι ήρωές μας λοιπόν πάνε στον εξώκοσμο για να σώσουν τη Σόνια. Όμως πριν φτάσουν στο κεντρικό πύργο που φυλάγεται η Σόνια, πάρε και τον ρεπτάιλ σου λέει η ταινία, γιατί μπορώ. Και τώρα παιδιά δείτε το λόγο που χαλάγανε φιλίες με το παιχνίδι Mortal Kombat. Αυτή την κολοκίνηση του Λιού που άπαξ και την μάθαινε κάποιος, την έκανε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άχι στο διάλο τώρα, το θυμήθηκα και συγκίστηκα. I will not fight you, Shang Tsung. I'm not playing your game. Ναι κυρίες και κύριοι, ο κακός μας όχι απλά απήγαγε τη Σόνια, αλλά τη άλλαξε ρούχα, την έβαψε και τη χτένισε κιόλας. Ή έχεις κρατούμενη ή δεν έχεις. My sweet Sonya, there's no one else. If you don't fight, the realm of Earth will forfeit the tournament. Κοιτάξτε, να βασανίζουν κρατούμενους για να τους αποσπάσουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, έχω δει. Να απαγάγουν κάποιον, να τον τίνουν να τον βάφουν και να τον χτενίζουν, για να τον πείσουν να παλέψει μαζί του, δεν το έχω ξαναδεί. One last chance, Sonya. Go to hell. My friends will come. They're already here. Καλά ρε, τόση ώρα γιατί δεν εμφανίζεστε? Και αν οι άλλοι λίγο πριν του έλεγε ναι. I am Liu Kang, descendant of Kung Lao. I challenge you to Mortal Kombat. I accept. Πού έμπλεξες ρε Λιου Κάνγκ αγόρι μου? Αυτός είναι ο OP όπως μας έχουν πει. Είναι σαν να παλεύεις με ολόκληρη λεγεώνα εχθρών. Κέτσαπ, όχι κέτσαπ, ανόητε. Δεν φεύγει κιόλας ο Λεκές. What's that sound? The source of all Shang Tsung's power. The souls of a thousand dead warriors. Χιλίων μαχητών!
Ρε ταινία, μήπως το παράκανες. Έχεις τώρα budget να ανοιχτείς τόσο πολύ, να μας αραδιάσεις χίλιους μαχητές εδώ πέρα. Τι, 6-6 θα τους βγάζεις. Α, έχουμε και δουλειές, τσούγκ. Εννοείται ότι ο Λιουκ ξυλοφορτώνει και τους 6 που έβγαλε ο Τσούγκ. Άσε Λιουκ, θα σου απαντήσω εγώ. Ναι, μόνο αυτό έχει. Δεν υπήρχαν λεφτά για παραπάνω κομπάρσους. Έχουμε ήδη ανοιχτή πολύ. Ρε Τσούγκ, μήπως, λέω μήπως τώρα. Άμα ήθελες να σε πιστέψει, να μεταμορφωνώσουν λίγο πριν φτάσει εκεί και όχι μπροστά του. Όχι, Λιου, είπαμε ρε φίλε, δεν σου κόβει, αλλά μπροστά σου μεταμορφώθηκε. Can't be you. Shang Tsung killed my brother. You're mine. Έλα σοβαρά, ξεφτέρι μου εσύ. Flawless victory. Έλα εντάξει Λιου, μην το παίρνεις για πάνω σου, στον Raiden τα χρωστάς όλα που σου έμαθε και 5 πράγματα. Let's go home. Και αυτό ήταν το Mortal Kombat του 1995, κυρίες και κύριοι. Μία ταινία μάθημα ζωής, όπως είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, όπου επιβεβαιώνει το ότι αν ξέρεις πώς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, θα την κάνεις και ας μην έχεις τόσο μεγάλο budget από πίσω σου. Προς Θεού, δεν λέω ότι το Mortal Kombat είναι για Oscar, δεν λέω ούτε καν ότι είναι καλή ταινία, έτσι. Λέω απλά ότι είναι το μέγιστο που θα μπορούσε να ήταν με τα δεδομένα που υπήρχαν για να γίνει αυτή η ταινία. Και είναι επίσης και ένα τρανό παράδειγμα, αυτό που έχω πει σε πάρα πολλούς, ότι μια ταινία μπορεί να είναι διασκεδαστική και ας μην είναι καλή ταινία στην τελική. Γιατί μπορεί το Mortal Kombat να είχε CGI που τα περισσότερα να ήταν για πέταμα, μπορεί οι ερμηνείες της να ήταν από μέτριες έως κακές, αλλά είχε πολύ και ωραίο ξύλο και είχε και ένα decent σενάριο. Οπότε εγώ κατά την προβολή της πέρασα πολύ καλά. Και επειδή στις 23 Απριλίου έρχεται η καινούργια ταινία Mortal Kombat, τώρα σας έχω κάνει μάγκες. Είστε πανέτοιμοι για να την απολαύσετε. Εννοείται όπως πάντα περιμένω τα σχόλιά σας από αυτούς που έχουν δει την ταινία, εάν τους άρεσε και αν παίρνουν καλά κατά την προβολή της, αλλά σε αυτό το βίντεο θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να μου πείτε ταινίες που δεν τις θεωρείτε καλές ή που δεν είναι αντικειμενικά καλές ρε παιδί μου, αλλά εσείς τις βλέπετε και διασκεδάζετε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι συνδεδεμένος πάντοτε με την Dom & Chill παρέα, τότε μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.